Πάω σε ένα θέμα που μας απασχολεί όλες και από έναν εξειδικευμένο σπουδαίο γιατρό. Θα μάθουμε όλες τις εξελίξεις. Μαζί μας είναι ο κύριος Γραβάνης, Ανδρέας Γραβάνης. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε. Διευθυντής της μονάδας πλαστικής, επανορθωτικής, μικροχειρουργικής και αισθητικής χειρουργικής στο Μετροπόλιταν. Και θα μιλήσουμε για τις γυναίκες οι οποίες πρέπει να κάνουν μαστεκτομή και μετά έρχεται η φάση της επανόρθωσης, όπου εσείς εκεί έχετε όλες τις μεθόδους, καινούργιες μεθόδους για να βοηθήσετε για ένα πολύ σωστό αποτέλεσμα και αισθητικά και όχι μόνο, γιατί πια δεν, νομίζω υπάρχουν πολλές ευκολίες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Η αποκατάσταση αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της θεραπείας του καρκίνου του μαστού σήμερα και είναι υποχρέωση της διεπιστημονικής ομάδας, του ογκολόγου της, του χειρουργού μαστού, του ακτινοθεραπευτή, του πλαστικού χειρουργού, να την ενημερώσουν προεγχειρητικά για τις... Λίγο πιο δυνατά θα μπορώ. Εγώ δεν ακούω, όχι. Εσείς για χαρά. Να την ενημερώσουν προεγχειρητικά για όλες τις εναλλακτικές μεθόδους, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και να την κατευθύνουν σε μια απόφαση που δεν είναι πάντα εύκολη. Άρα οι κουβέντες αυτές, έτσι όπως το παρουσιάζετε, γίνονται εξ αρχής ή πρώτα... Οφείλει να γίνουν εξ αρχής. Α, ναι, αυτό είναι το σωστό, γιατί φανταζόμουν, επειδή το άλλο είναι ζωτικής σημασίας, ότι τελειώνει πρώτα το θέμα της μαστεκτομής και μετά, ας πούμε, προχωράτε στην επανόρθωση. Πολλά διαφορετικά κλινικά σενάρια όπου η γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε μαστεκτομή και αποκατάσταση, προσωρινή ή μόνιμη ογκεκτομή, να επιλέξει μεταξύ ογκεκτομής και μαστεκτομής και αποκατάστασης. Άρα είναι βασικό να μπει στην κουβέντα προεγχειρητικά και αυτό μαζί με την υπόλοιπη θεραπεία. Δεν γίνεται το χρονικό διάστημα, δεν γίνεται στο ίδιο χειρουργείο. Στην πλειοψηφία των περιστατικών μπορεί να γίνει στο ίδιο χειρουργείο. Ειδικά όταν η γυναίκα δεν είναι υποψήφια για μετεχειρητική ακτινοβολία. Τότε σίγουρα μπορεί να γίνει στο ίδιο χειρουργείο. Διαφορετικά πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα μεταβατικό. Υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα όπου τοποθετούμε ένα προσωρινό διατατήρα, ένα tissue expander, στην πλειοψηφία πάλι των γυναικών μιλάμε. Και είναι αυτό το μεταβατικό διάστημα να ολοκληρώσει τη θεραπεία της, τη συμπληρωματική ακτινοβολία και να ακολουθήσει η μόνιμη μέθοδος της. Να μας μιλήσετε λίγο για τις εναλλακτικές λύσεις. Η πλειοψηφία των περιστατικών σήμερα αντιμετωπίζεται παγκόσμια με τα ενθέματα σιλικόνης και τα βιολογικά πλέγματα. Εντούτοις, το βιολογικό πλέγμα τι διαφορά έχει από το ένθεμα? Το βιολογικό πλέγμα συμπληρώνει το ένθεμα για να έχουμε μια καλύτερη κάλυψη, διότι μπαίνει ένα ξένο σώμα κάτω από το λεπτό δέρμα της μαστεκτομής. Ειδικά όταν ακολουθήσει ακτινοβολία, η πορεία αυτή του ξένου σώματος δεν είναι ιδεατή και δεν καταλήγει σε ιδεατό αποτέλεσμα, όπως επίσης συνοδεύεται και από επιπλοκές. Γιατί επίσημο στατιστικό, το FDA της Αμερικής, είναι ότι το 70% των αποκαταστάσεων με ενθέματα σε ακτινοβολημένες γυναίκες στην επταετία θα έχει αποτύχει. Επομένως, αυτή η γυναίκα πρέπει να ακολουθήσει μια εναλλακτική μέθοδο αποκατάστασης. Άρα, είναι αυτή ο συνδυασμός του ενθέματος μαζί με το πλέγμα φέρνει μια πιο οριστική λύση? Οριστική λύση με τα ενθέματα δεν υπάρχει. Οριστική λύση μπορεί να δώσει μόνο αυτόλογος ιστός. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Σε μια γυναίκα που χρησιμοποιούνται ενθέματα όχι από θέμα μαστεκτομής, υπάρχει εκεί ημερομηνία λήξης μέσα εισαγωγικά? Υπάρχει ημερομηνία λήξης. Άρα υπάρχει ούτως ή άλλως τα ενθέματα ημερομηνία λήξης. Και του αποτελέσματος και του ενθέματος. Δεν είναι ένα lifetime device. Το οποίο σε μέσο όρο, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε διαβάσει πολλές έρευνες, πώς το οριοθετείτε? Δεν μπορούμε να το οριοθετήσουμε. Σίγουρα είναι κάτω της δεκαετίας. Είναι κάτω της δεκαετίας. Το ένθεμα και σίγουρα στις ακτινοβολημένες γυναίκες πολύ λιγότερο η βιωσιμότητα του αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος όσον αφορά εφόσον έχει υποβληθεί σε ακτινοβολία. Εάν υπάρξει με το καλό αυτός ο συνδυασμός πλέγματος και ενθέματος, αυτό θεωρείται μια εναλλακτική λύση ή υπάρχει κάτι άλλο? Η εναλλακτική λύση είναι ο αυτόλογος ιστός, η μικροχειρουργική αποκατάσταση, δηλαδή ανακατασκευάζουμε το μαστό της γυναίκας εξ ολοκλήρου με δέρμα και λίπος από μια περιοχή του σώματός της. Πώς γίνεται αυτό? Είναι κάτι πολύ καινούριο, σωστά? Πολύ καινούριο δεν είναι, αλλά δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Παγκοσμίως οι μικροχειρουργικές αποκαταστάσεις είναι περίπου στο 20%. Γιατί σίγουρα αποτελεί. Στη συγκεκριμένη όμως περιοχή που δεν είναι τόσο μικρή, δεν είναι μια αφαίρεση τέλος πάντων ενός μικρού. Ναι, δεν είναι μια ελιά τέλος πάντων ή κάτι. Όχι, μιλάμε είναι μια μεγάλη περιοχή. Στο μαστό, γι' αυτό κοιτάμε εδώ τρεις περιοχές όπου η γυναίκα έχει περίσσια δέρματος και λίπους. Το πρώτο φυσικά που κοιτάμε είναι το κατώτερο κοιλιακό τείχωμα, διότι η αρχιτεκτονική του δέρματος και του λίπους είναι πανομοιότυπη με αυτού του μαστού και πρακτικά ισοδυναμεί με το κομμάτι το οποίο αφαιρούμε σε μια αισθητική κοιλιοπλαστική.
Βέβαια, παίρνουμε αυτό τον ιστό μαζί με τα αγγεία του με μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, σεβόμενη την ανατομία και την εύρωση του υποκειμένου μυός, γι' αυτό η νοσηρότητά του, δηλαδή αυτό που προκαλεί πίσω, σχεδόν ισοδυναμεί με την αισθητική κοιλιοπλαστική. Εσείς κάνετε τέτοια χειρουργία? Εμάς είμαστε η απόλυτη ειδικότητά μας και είναι σε εβδομαδιαία βάση. Το αποτέλεσμα μακράν επιβραβεύει τη γυναίκα, επιβραβεύει την ομάδα των γιατρών και των νοσηλευτών, γιατί είναι ένα αποτέλεσμα εφόρου ζωής. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν γίνεται η αφαίρεση, πάλι όμως δέρμα υπάρχει εκεί, γιατί αφαιρέθηκε κάτι. Του μαστού, εννοείται, ναι. Στο μαστό. Δεν υπάρχει πάντα, γιατί υπάρχει η ακτινοβολία πάντα. Μπορεί να το καταστρέψει. Α, εκεί είναι το θέμα. Ο μαστός βασικά είναι τρία πράγματα. Το αποτύπωμα, δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται στο θωρακικό τείχομα. Η ακτινοβολία πάντα ανεβάζει μια αποκατάσταση με ένθεμα. Οπότε χρειάζεται. Ο δερματικός φάκελος, δηλαδή να είναι μαλακός, ευπίεστος, να έχει μια φυσική πτώση. Και τρίτον, ο κόνος, δηλαδή η προβολή του μαστού. Και αυτά μπορεί να τα προσδώσει, να φέρει σαν αποτέλεσμα μόνο ένα αυτόλογο ιστός. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί πιέζει και ο χρόνος. Εσείς πόσα χειρουργία τέτοια έχετε κάνει? Εμείς έχουμε κάνει πάνω από 700 μικροχειρουργίες με αποκαταστάσεις, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 99,5%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πολύ.